Για αυτήν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί με τον επίκουρο καθηγητή παθολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Χαλβατσιώτη, τον οποίο τον έχουμε σε μια σύνδεση. Καλησπέρα, κύριε Χαλβατσιώτη. Καλησπέρα για μένα. Να σας ρωτήσω έτσι για αυτόν τον συναγερμό, ο οποίος χτυπά πραγματικά, και το λέμε χτυπά γιατί πλέον υπάρχουν και αριθμητικά δεδομένα που αποτυπώνουν το συναγερμό. 453 νέα κρούσματα, 13 νεκροί μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Πόσο μας ανησυχεί? Πολύ. Και ήταν επόμενο να φτάσουμε εδώ, και δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως θα θέλαμε να εξελιχθούν, αλλά με τη δυναμική που έχει μια πανδημία. Έχουμε την πρώτη εφαρμογή συναγερμού 4, έτσι όπως μπαίνουμε ουσιαστικά, και έχουμε και τα πρώτα τοπικά lockdown σε μια ευρύτερη διάσταση, όπως για παράδειγμα για την περιοχή της Κοζάνης. Θα δούμε αυτήν την διάσταση πλέον να επισυμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα και ενδεχόμενα να πάμε και σε ένα γενικό lockdown? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να μην μπει εύκολα στη φιλοσοφία του γενικού lockdown, εκτός αν οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες παντού που θα το επιβάλλουν από μόνοι τους χωρίς να χρειάζεται να το πάρει κάποιος απόφαση. Αυτό που συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει αυτός ο περίφημος δείκτης ρο, ο οποίος όταν αρχίζει και χειροτερεύει, παίρνονται τοπικά μέτρα. Όταν βελτιώνεται αυτός ο δείκτης, κάπως χαλαρώνουν και τα μέτρα. Δηλαδή, θα βρισκόμαστε από εδώ και πέρα σε μια δυναμική που όταν το πράγμα αρχίζει και δεν ελέγχεται έτσι όπως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα αναμενόμενα, δηλαδή για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα, τότε θα παίρνονται αποφάσεις οι οποίες θα αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δείκτης πάντα θα είναι αυτός που θα κατευθύνει το πώς θα λειτουργήσουμε. Και ήδη αρκετές χώρες στην Ευρώπη το εφαρμόζουν, όπως είπα και πριν. Απολύτως κατανοητό. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Ελλάδα παραμένει, θα λέει κανείς, στις πράσινες χώρες στην όλη διάσταση των κρουσμάτων που αποτυπώνονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε, να το πω έτσι, πολλά τεστ, ή οφείλεται ακόμα στην καλή εικόνα που υπάρχει σε επίπεδο κοινωνίας? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα κριτήρια που θα εκτιμήσει τη βαρύτητα. Τα κριτήρια είναι τα πόσα θετικά κρούσματα στις πόσες μετρήσεις που έχεις κάνει, στα πόσα διαγνωστικά τεστ, υπάρχουν οι θάνατοι στους πόσους υπάρχουν με νόσο. Αλλά γενικότερα είμαστε μια μικρή χώρα, τα νούμερα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο σε κάποια μεγαλύτερη, αλλά αναλογικά δεν νομίζω ότι είμαστε και σε ιδιαίτερη καλή κατάσταση. Βέβαια, ξέρετε, ο ελληνικός λαός, κατά τη γνώμη μου, όπως τον ζω, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο τον περισσότερο καιρό στην Αθήνα, ήδη έχει ακολουθήσει πάρα πολλές από αυτές τις οδηγίες. Και έτσι, όταν θα συζητήσουμε το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις άξονες. Τον άξονα, βέβαια, του εμείς, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αφενός με να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ή να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο, τους ευπαθείς, με τα ήδη γνωστά μέτρα τα οποία έχουμε ακούσει και τα λέμε και συζητάμε συνέχεια. Πολιτεία που πρέπει να κάνει περισσότερα τεστ, όχι για να ανεφιάσει το νούμερο, γιατί ξέρετε, όταν βρεθούν περισσότερα κρούσματα και μάλιστα συμπτωματικά, αυτά θα οδηγηθούν κατά κάποιο τρόπο στην απομόνωση και έτσι δεν θα συνεχίσουν να μεταδίδουν το νόσημο σε κάποιους άλλους. Άρα λοιπόν, τα πολλά διαγνωστικά τεστ έχουν περισσότερη σημασία προφύλαξης και όχι απλά ανίχνευσης του πόση έκταση έχει το νόσημα σε κάποια δεδομένη στιγμή, σε κάποια περιοχή. Τέλος, θα πρέπει ήδη, με λίγο μικρή καθυστέρηση, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να γίνουν τα βήματα, να προλάβουμε την εξέλιξη των νοσούντων. Δηλαδή να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, υπάρχουν τώρα, για να το πάμε και στην ουσία και στο ζουμί, υπάρχουν. Έχετε ζήσει πολύ καλά τώρα το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι όπως έχει διαρθρωθεί και τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην φάση αυτή του κορονοϊού. Υπάρχουν? Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας ήταν λίγα από παλιά. Δηλαδή δεν υπαρκούσαν για τις ανάγκες προ-κορονοϊού. Θα έπρεπε να είχαν γίνει πιο γρήγορα τα καινούργια κρεβάτια, τα οποία τώρα φτιάχνονται, τώρα ετοιμάζονται και τώρα αθροίζονται, ας πούμε, στο γενικό νούμερο. Όπως επίσης γίνεται μια μετατροπή μονάδων εντατικής θεραπείας που ήταν για όλα τα νοσήματα, αποκλειστικά για κορονοϊό. Έτσι αυξάνονται και πλασματικά τα κρεβάτια όσον αφορά το πρόβλημα του κορονοϊού. Βέβαια, δυστυχώς απομακρύνεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα χρόνια περιστατικά με αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα και θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα από όσα γίνονται. Το καταλαβαίνω, γιατί έχει πέσει όλο το βάρος στους πολίτες. Και θα πω ότι έχει πέσει όλο το βάρος στους πολίτες με το μάσκα παντού, με την κοινωνική αποστασιοποίηση. Είναι η ευθύνη, όπως και να το κάνουμε, η κοινωνική ευθύνη ιδιαίτερη σε αυτή τη φάση της πανδημίας στην οποία βρισκόμαστε. Όμως,
πέφτει πολύ μεγάλο βάρος και στο χώρο της υγείας και στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών και πολύ σωστά κάνετε και μας περιγράψατε την εικόνα που έχετε. Τα δεδομένα που έχετε αυτή τη στιγμή από τον ερευνητικό χώρο, από την υπόθεση εμβόλιο ή γενικά από την υπόθεση φάρμακα, ποια είναι? Μας κάνουν αισιοδοξούμε? Χθες το πρωί ο κύριος Φαουτσί, ο υπεύθυνος γιατρός για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα υπάρχει ένα ασφαλές εμβόλιο κατά την Άνοιξη. Βέβαια θα σιγουρευτούμε περισσότερο όταν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μελετών που ήδη τρέχουν γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, μέσα στο Δεκέμβριο. Μέχρι τότε πιστεύω ότι θα έχουμε νωρίτερα τα περίφημα μονοκλονικά αντισώματα που είχαμε αναρθεί και στο παρελθόν και είναι αυτά τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν στον πρόεδρο Τραμπ και πιθανόν να ανέρωσε ίσως για αυτό το λόγο πολύ πιο γρήγορα. Και αυτά όμως βρίσκονται ακόμη σε ερευνητική φάση, δεν είναι έτοιμα για διάθεση. Παρ' όλα αυτά ερευνητικά μπορεί να χορηγούνται. Και από εκεί και μετά υπάρχουν οι γνωστές θεραπείες υποστηρικτικές που τώρα είμαστε λίγο πιο γνώστες του προβλήματος από ότι όταν ξέσπασε το πρώτο κύμα. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι η πολιτεία, εκτός από τα μέτρα που αφορά την προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας που όσον αφορά τις ΜΕΘ, τα κρεβάτια κεντρικής θεραπείας ή τις πτέρυγες ή δεν ξέρω εγώ τα υλικά για να αντιμετωπίσουμε τα διαγνωστικά τεστ και τα λοιπά, υπάρχουν και άλλα που πρέπει να πάρει πέρα από τις απαγορεύσεις και τα τοπικά μέτρα. Πρέπει να βοηθήσει τη μείωση της διασποράς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία πέρα από το 112. Υπάρχουν εφαρμογές που βοηθούν τον κόσμο. Ήδη θα αναπτυχθεί μία που θα δίνουν πληροφορίες τοπικά τι γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κολλημένοι πάντα σε κάποια πηγή πληροφόρησης η οποία δεν θα ξέρουμε και αν είναι και ακριβής και αν είναι και σωστή. Μέσα λοιπόν από εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων να γνωρίζουμε αν είναι επικίνδυνο το μέρος που ζούμε. Είναι εφαρμογές που ήδη υπάρχουν σε κάποιες άλλες χώρες. Μάλιστα και στην Ιταλία και στη Γερμανία μαρκάρεται κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούσαμε να το πούμε, ο αυτός ο οποίος είναι θετικός, χωρίς να επωνομάζεται ποιος είναι, και μέσα στο κινητό σου μπορείς να δεις αν υπάρχουν πολλά κόκκινα σημάδια γύρω σου για να αποφύγεις ή να πάρεις πολύ πιο αυστηρά τα μέτρα προστασίας για τον εαυτό σου και τον συνανθρώπο. Κύριε καθηγητά, πόσο θα πάμε με τις μάσκες, μέχρι πού θα φτάσουμε με τις μάσκες, θα πάμε στο 22? Μέχρι να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανοσία απέναντι στον ιό. Δηλαδή, αν τα εμβόλια μας προστατεύσουν και αν από την άλλη μεριά έχουμε τη δυνατότητα άμεσης θεραπείας, είτε με τα μονοκλονικά είτε με κάτι καινούργιο που θα βγει στην επιφάνεια, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε και να είμαστε πιο ασφαλείς. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει γρηγορότερα από το ερχόμενο καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.